Αρκαδία 938. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποψήφιο της ΟΚΔΕ στην Αρκαδία, τον κύριο Σωτήρη Καρδάση. Καλημέρα σας, κύριε Καρδάση. Καλημέρα, κύριε Λιόπουλε, σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο για την επικαιρότητα από σας, κύριε Καρδάση, σχετικά φυσικά με το ναυάγιο στην Πύλο και το τι, που πιστεύετε ότι οφείλεται πολιτικός, βέβαια, όχι το συγκεκριμένο περιστατικό, γενικά η μεταναστευτική πολιτική, που φυσικά, όπως βλέπουμε και όπως είδαμε δυστυχώς, παράγει θύματα. Ναι, φυσικά. Πρόκειται έτσι για μια τραγωδία. Οι πραγματικοί νεκροί από το χθεσινό έτσι ναυάγιο είναι εκατοντάδες, γιατί ήταν εκατοντάδες αυτοί, γύρω 500-700 αυτοί που επέβαιναν. Και έτσι έχουν, οι νεκροί είναι 78 που έχουν αποκαλυφθεί δηλαδή. Που έχουν καταγραφεί. Οι διασωθέντες είναι γύρω στους 102, δεν κάνω λάθος. Οι υπόλοιποι είναι αγνοούμενοι. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ νεκρό ναυάγιο. Έτσι, τα πιο ισχυρά. Ναι, άλλωστε έχουμε και τριήμερο εθνικό πένθος, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αναφέρθηκε δηλαδή και από την υπατερμοστία του ΙΕ και από άλλους παγκόσμιους οργανισμούς ότι είναι από τα μεγαλύτερα τραγωδία στη Μεσόγειο. Έτσι, ναι. Αν όχι μεγαλύτερη. Για μας η βασική αιτία και για αυτή την τραγωδία είναι η πολιτική έτσι που εφαρμόζουν οι Δύση, οι δυτικοί υπεριαλιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που έχουν κάνει πολέμους σε αυτές τις χώρες, έχουν καταδιαλύσει αυτές τις χώρες οικονομικά και έτσι ο κόσμος που ζει εκεί αναγκάζεται έτσι κατά κύματα να φεύγει, να δημιουργούνται τεράστια προσφυγικά έτσι, κύματα προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι προφανώς και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα που εφαρμόζεται έτσι και με τις χώρες δηλαδή της Μεσογείου, που είναι οι πρώτες χώρες της Ευρώπης που δέχονται κάπως αυτά τα προσφυγικά κύματα, που υιοθετούν έτσι μια ανοιχτά ρατσιστική πολιτική και είναι την τροπή για έναν λαό, που, τον ελληνικό εννοώ, που έχει ζήσει και ο ίδιος πρόσφυγας από το 1922 και το 60, μετανάστες έτσι πάρα πολλές χώρες για ένα καλύτερο μέλλον, να έχει τέτοιες κυβερνήσεις. Που πραγματικά δηλαδή αυτά που ακούμε είναι από χθες είναι από την Δημοκρατία, ενώ από τη μεριά της κυβέρνησης, εντάξει, η περιφερειακή κυβέρνηση υπάρχει τώρα, αλλά ενώ έτσι τις δυνάμεις κυβέρνησης. Τις προηγούμενες κυβέρνησης, ναι. Και ενδυνάμει επόμενες. Είναι τραγικά αυτά που ακούμε. Ακούγαμε λέει και χθες τον κύριο Κουμουτσάκο που βγήκε, μιλούσε έτσι ότι αυτό έγινε στα διεθνή ύδατα. Το περιστατικό, ναι. Ότι φταίνε διακινητές. Γενικά για όλα αυτά είναι, όπως για την ακρίβεια έφταιγε ο πόλεμος του Πούτιν, γενικά για όλα αυτά είναι έτσι απ' έξω. Εδώ η κυβέρνηση έτσι δεν φταίνει για τίποτα. Είναι μια τραγική λοιπόν κατάσταση. Ακούστηκε μέχρι σε πάνελ χθες τηλεοπτικό από τον κύριο Κουμουτσάκο ότι φταίνουν οι πρόσφυγες, οι ίδιοι που δεν θέλουν να σωθούν. Είπε και σήμερα ο κύριος Κουμουτσάκος ότι εννοούσε ότι τους δίνουν οδηγίες οι διακινητές για να μην θέλουν βοήθεια, να μην ζητάνε βοήθεια. Ναι. Βέβαια αυτό αμφισβητείται. Το ακούσαμε, όπως έκανε και ένα σχόλιο χθες, ότι έχουν κινητά οι πρόσφυγες. Δηλαδή είναι τραγικό. Δηλαδή οι άνθρωποι εξαφλειωμένοι είναι απελπισμένοι. Ναι, όσοι λίγο θα μας πούνε δηλαδή ότι εντάξει. Κοιτάξτε τώρα η αλήθεια, να πούμε την αλήθεια κύριε Καρδάση τώρα. Έχετε δίκιο για αυτά που λέτε, ότι η αντίδραση είναι σπασμωδική από κάποιους εκπροσώπους της προηγούμενης κυβέρνησης και δυνάμει επόμενης βέβαια. Αλλά τώρα κινητά η αλήθεια είναι απελπισμένοι, έχουν πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι κριτήριο τώρα το ότι έχει κάποιο κινητό. Ακριβώς αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό, δηλαδή. Ακριβώς εννοώ. Αυτό ακριβώς. Α, εννοείται ότι ο κύριος Κουμουτσάκος εννοούσε ότι είναι προνομιούχοι. Ναι, ότι είναι προνομιούχοι και ότι εντάξει, θα μας πούνε δηλαδή είναι και πλούσιοι και απλά κάνανε ταξιδάκι. Αυτά που ακούμε είναι τρελά πράγματα. Είναι ειλικρινά δηλαδή και το βασικότερο. Επειδή έχουν γίνει και άλλες δηλώσεις, θέλω να αναφερθώ τώρα και σε άλλα κανάλια. Δεν θέλω να αναφερθώ. Αλλά θέλω να μας συνηθίσουν ότι αυτή η βαρβαρότητα που ζούμε, γιατί βαρβαρότητα είναι, και με τους πρόσφυγες και με άλλα θέματα που θα αναφερθούμε στη συνέχεια της συζήτησης, να γίνει μια κανονικότητα. Να τη συνηθίσουμε και να λέμε εντάξει. Μα σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα ότι ο κόσμος που το έχει πάρει ο κ. Κουμουτσάκος, εντάξει, λύθηκαν αυτές τις εκλογές. Ο κόσμος στηρίζει μια δημοκρατία. Ο κ. Κουμουτσάκος, έχετε δει, είναι αλήθεια ότι είπε. Δεν είναι μόνο αυτόν, αλλά ναι, είναι. Είπε για άλλο θέμα, για άλλο θέμα, ναι, που είχε ρωτηθεί. Θέμα, είχε πει ότι. Λέει, αυτό η Λαϊκή Βούληση εκφράστηκε. Ναι, ακριβώς αυτό εννοούσα. Ναι, τα, και ναι. Ό,τι και να γίνει, υποθεί δηλαδή απέναντι στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε. Για να κλείσουμε λίγο στο θέμα. Ναι, για μας επίσης φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που συνέχισαν, ειδικά το ΠΑΣΟΚ και έτσι, οι κυβέρνησες του ΠΑΣΟΚ παλιότερες, που είχαν επίσης από το 10 και μετά με αυτή την πολιτική, και του ΣΥΡΙΖΑ έτσι, που διατήρησε τον φράκτη τον Εύρο, έτσι τόσα hot spot,
εκθέσει αυτή την πολιτική. Και ναι, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και πάρα πολλού μετανάστες οι οποίοι ήταν στην Αθήνα. Θυμάστε τότε που είχε γίνει και εκεί. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι η ίδια στρατηγική για αυτό το θέμα δηλαδή. Ναι. Τώρα η λογική λίγο εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τον τοίχο στον ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το διατήρησε, δεν το ενίσχυσε κι άλλο. Εντάξει, είναι λίγο για μας, είναι στρατηγική. Είναι ο ένας διατήρησε. Εντάξει, το ίδιο με τις ΗΠΑ κάπως συμβαίνει εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Οπότε, συγγνώμη, εμείς πρέπει να δείξουμε έτσι ένα λαό στην αλληλεγγύη μας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Βλέπω τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα τυχαίο. Σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή, όπου λέει το βασικό ρεπορτάζ απειλή κατάσχεσης για 2.050.089 πολίτες για χρέη στην εφορία στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι στοιχεία της ΑΑΔΕ. Έτσι. Γιατί θεωρείτε εσείς ότι ενώ υπάρχουν αυτά τα θέματα και αφορούν πάρα πολύ κόσμο, κυρίως οικονομικά, που αφορούν και όπως καταλαβαίνετε είναι και κάτι το πολύ πιο καθημερινό για τον πολίτη, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα την 21η Μαΐου. Ναι, κοιτάξτε, να πούμε έτσι για το αποτέλεσμα ότι πράγματι είναι ένα βαρύ και ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δείχνει δηλαδή για τον ελληνικό λαό ότι υπάρχει, το βασικότερο είναι για μας, υπάρχει αρκετή απογοήτευση. Ενώ ναι, ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στις δυνάμεις του, ότι μπορεί στις δυνατότητες συλλογικά να οργανώσουμε έτσι κάποιους αγώνες, να οργανώσει έτσι, αν θέλετε, και τι γίνεται για τη ζωή και την κοινωνία, τη λειτουργία της κοινωνίας με έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει φυσικά ένα ολόκληρο σύστημα μηντιακό και όχι μόνο έτσι, ένα ολόκληρο μηχανισμό γύρω από το Μαξίμου, ο οποίος έχει κάνει τρομερή προπαγάνδα, εκβιασμούς, απειλές. Τα ακούσαμε και μετά στις εκλογές. Αναφέρομαι φυσικά στη Ροδόπη, ναι, σε αυτά που έχουν γίνει έτσι, με την κυρία Μπακογιάννη και όχι μόνο. Που εντάξει, δηλαδή έχουν και όλα τα όρια τους λίγο, ενώ σε αυτά που πόνονται στην πολιτική ζωή του τόπου, πρέπει κάποια πράγματα έτσι να μπαίνουν και με κάποια όρια. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι εκλογές δεν είναι η μόνη πραγματικότητα της τελευταίας τραετίας. Η πραγματικότητα της τελευταίας τραετίας είναι έτσι και οι μεγάλοι αγώνες που δόθηκαν και κατά Τρίμπη και παλιότερα, έτσι δεν το ξεχνάμε, για διάφορα θέματα. Και ότι δυστυχώς δηλαδή, οι εκλογές αποτυπώνουν πράγματι μια εικόνα της πραγματικότητας, αλλά αρκετές φορές διαστρεβλωμένη, όπως και αυτή η εκλογική διαδικασία έχει αυτό το διαστρεβλωμένο που αναφέρω, όπως επίσης και πολλά ορθολογικά στοιχεία. Δηλαδή, υπήρχε έτσι αρκετός ανορθολογισμός, ο οποίος γι' αυτό δηλαδή όλο αυτό ευθύνεται η απογοήτευση που υπάρχει, που φυσικά έτσι δεν είναι μόνο ενώ η πολιτική εφαρμόζεται, ενώ ότι η πολιτική εφαρμογή της Νέα Δημοκρατία ήταν ότι ό,τι και να, όσο και να κινητοποιείται ο κόσμος, συνεχίζει την ίδια πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων κτλ. Ευθύνεται έτσι πολιτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη συνέντευξη, έτσι που έκανε το 2015 μέχρι το 2019, και η τετραετία τελευταία που ψήφισε αρκετά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, που απογοήτευσε τον κόσμο με την έννοια ότι έδειξε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι ότι έτσι έδειξε με την πολιτική του, ναι, πέρα των νόμων των μνημονίων. Για μας είναι κέριο αυτό το θέμα δηλαδή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε και στις εκλογές δηλαδή από τον κόσμο και για αυτό το λόγο. Και φυσικά έτσι και λόγω αυτό που ακούγονταν και προεκλογικά, ότι έτσι στις εκλογές το 2015, έτσι που για μας φυσικά όλα αυτά είναι ψέμα, το 2015 άλλοι κλείσαν τις τράπεζες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, και η ΕΚΟΤΟΥ κόψαν την τρέλα. Αυτό είναι άλλο θέμα, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ εκεί. Το θέμα πάντως είναι ότι μετά τις εκλογές, τις 26 και μετά, θα υπάρχει έτσι μια σκληρή πραγματικότητα για τον ελληνικό λαό. Θέλω να πω ότι ήδη η ελληνική οικονομία είναι βουτυγμένη στα χρέη, όπως αναφέρατε, και τα ιδιωτικά είναι τεράστια και το δημόσιο χρέος. Τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Τουρνάρας για μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, εντάξει, δεν έχουν συντονιστικότητα. Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ οφείλεται στον πληθωρισμό που υπάρχει, έτσι, και όχι στο ότι πραγματικά το χρέος μειώθηκε. Είναι ένα μέγεθος που όντως έχετε δίκιο ότι φυσικά και υπολογίζεται για να είναι βιώσιμο ένα χρέος που λέμε, αλλά όντως δεν αφορά τόσο πολύ την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι πραγματική μείωση του χρέους. Είναι λογιστική μείωση. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς λογιστική μείωση. Ναι, αλλά έτσι υπολογίζονται οι βιωσιμότητες και το αξιόχρεο μιας χώρας. Δηλαδή, ότι αν αξίζει να την. Η περίφημη επενδυτική βαθμίδα, ξέρετε τώρα. Ναι, ξέρω. Ναι. Όλος ο μηχανισμός που λειτουργεί με τα ψέματα έτσι και να δηλαδή, είναι στον κόντρο πραγματικότητα. Εντάξει, η αλήθεια είναι, κύριε Καρδάση. Πρέπει να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο. Έτσι. Ναι, το έχουμε ξανακάνει ως χώρα η αλήθεια είναι και το έχουν κάνει και άλλες χώρες για να πούμε την αλήθεια. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα παγκόσμιο, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, μην μπούμε τώρα, ας πούμε, για την Ελλάδα περισσότερο, γιατί πρέπει να κλείσετε και να πείτε εσείς το διακύβευμα το δικό σας στη ΣΟΚΔΕ, στις δεύτερες εκλογές, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, το οποίο το περιγράψατε ως ασφικτικό πλαίσιο, έτσι.
Ναι, ποια είναι, τι μπορείτε να κάνετε, τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε. Ναι, ναι, είναι ένα σκεπτικό πλαίσιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι η σταθερότητα που λένε και τα ΜΜΕ, θα έχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια σταθερότητα βασισμένη σε νάρκες, εννοώ και οικονομικές νάρκες και πολιτικές. Πιστεύουμε ότι όλα θα κρυφθούν στους αγώνες και στον δρόμο. Όλα αυτά που ακούστηκαν μετά τις εκλογές για αναθεώρηση του συντάγματος, προφανώς του άρθρου 16, αυτό είναι περιοδικά πανεπιστήμια, έτσι, είναι βασικό στόχο τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Η διάλυση του συστήματος υγείας που θέλουν να προσθέσουν και άλλο ιδιωτικοποίηση. Είχαμε και αυτά, δεν έχουμε τώρα χρόνο. Τα τραγικά γεγονότα της προηγούμενων 10 ημερών, με 3 νεκρούς σε λίγες μέρες, που δείχνουν τη διάλυση του συστήματος υγείας. Δεν υδρώνουν ταυτί τους, θέλουν να συνεχίσουν την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Έχουμε τους πληστηριασμούς, έχουμε ομιβία και καταστολή. Ένα αστυνομικό κράτος χτίζεται στο όποιον διαμαρτυρείται, πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια, απαγορεύσει όπως για τα ψακολίσεις από το Δήμο Αθηναίων. Αναφέρομαι έτσι επειδή και ο Δήμαρχος δηλαδή της σωστής οικογενείας, έτσι. Είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, βέβαια. Εντάξει. Ναι, δηλαδή... εντάξει. Απλά με πρωτοβουλία έτσι προφανώς. Ναι, γιατί ακολούθησε τον νόμο, βέβαια, ναι. Λέει ο ίδιος. Ναι, τώρα εντάξει, τι να σας πω. Οι νόμοι εφαρμόζονται εκεί που τους συμφέρουν, έτσι προφανώς. Άλλοι νόμοι που δεν είναι. Δική σας θέση αυτό, ναι. Ναι, προφανώς είναι δική μας θέση. Οπότε για μας το ζήτημα δηλαδή του διακύματος των εκλογών πρέπει να ενισχυθεί. Η εξομοβουλευτική αριστερά και συγκεκριμένα έτσι η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστής της Ελλάδας, γιατί είναι η μόνη χρήσιμη επιλογή την επόμενη μέρα. Δεν θα λυθεί τίποτα. Καλά, προφανώς και η κυβέρνηση θα τα βρει σκούρα ενώ και με τους αγώνες θα εξετάσουν το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχει και ένα χάσμα μεταξύ του τι πραγματικά ψήφισε ο κόσμος και του τι πραγματικά υπάρχει στην κοινωνία, λόγω του ότι είναι δεδομένη εικόνα από τις εκλογές, όπως πάντα δηλαδή. Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Και στην κοινωνία, συγκοινωνία με την καμπάνια που κάνουμε για το δεύτερο τώρα για τις 25 Ιούνιου για τις εκλογές, όλος ο κόσμος, στις περισσότερες γειτονίες δηλαδή, ειδικά τη Β' Πειραιά έτσι και της Αθήνας, στις πιο φτωχές γειτονίες, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό το αποτέλεσμα και γενικά κανείς δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου τέλος πάντων, όχι κανείς, γιατί βγήκε κάπως βγήκε αυτή η κυβέρνηση, ενώ είναι 40%, δεν μπορεί να πιστέψει έτσι αυτό το αποτέλεσμα που σημαίνει ότι. Θα υπάρχει μια σημαντική μέρα του κόσμου και νεολαία και εργαζόμενοι φτωχοί που το επόμενο διάστημα θα κινητοποιηθούν. Εντάξει, ωραία, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ολοκληρώστε όμως. Η πραγματική εναλλακτική είναι η ενίσχυση της ΟΚΔΕ που έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να συγκρουστεί συνολικά και σε πολιτικό επίπεδο, ιδεολογικό, συνολικά με τον φιλελευθερισμό και έτσι την κυβέρνηση της Δημοκρατίας που θα βγει το επόμενο διάστημα, δηλαδή με ρεβασμισμό και μια επιθετική στάση να διαλύσει ότι έχει μείνει όρθιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτά. Κύριε Καρδάση, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια στον προεκλογικό σας, στην προεκλογική σας προσπάθεια, να πούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αρκαδία 938.